Έξω φρενών με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, φαρμακοποιοί και οργανωμένοι ασθενείς διαμαρτύρονται για τις νέες ρυθμίσεις, στη βάση των οποίων οι φαρμακοποιοί δεν θα έχουν το δικαίωμα να ανταλλάζουν γενώσιμα φάρμακα ισότιμης αξίας. Όσον αφορά στα πρωτότυπα φάρμακα παράλληλης εισαγωγής από το εξωτερικό, ο ιατρός θα πρέπει να αναγράφει στη συνταγή και το όνομα του εισαγωγέα, ενώ ο φαρμακοποιός δεν θα μπορεί να το ανταλλάζει με πανομοιότυπο φάρμακο παρά μόνο με το φθηνότερο της ίδιας κατηγορίας. Το θεωρούμε πραγματικά αδιανόητο και δημιουργεί τεράστια προβλήματα τόσο για τους ασθενείς όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των φαρμακείων. Αν είναι δυνατόν να έχουμε το φάρμακο στα ράφια μας, να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να ταλαιπωρούμε τον ασθενή να γυρίσει στα φαρμακεία για να βρει τη συγκεκριμένη εταιρεία που συνταγογραφεί ο γιατρός. Είναι σκάνδαλο. Είναι φοβερή σύγκρουση συμφερόντων. Είναι σαν να βάζει κάποιον να συνταγογραφεί για να παίρνει αντάλλαγμα. Και είναι ενάντια στη φιλοσοφία και του Γενικού Συστήματος Υγείας, αλλά και ενάντια σε οποιαδήποτε χρηστή διοίκηση. Οι νέες ρυθμίσεις έγιναν προς όφελος του ασθενή, απαντά ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Ο καθένας το βλέπει από την πλευρά του. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να ασφαλίσουμε ότι ο ασθενής θα βάζει τη θεραπεία που πρέπει, θα επιβαρυνθεί με καθόλου ή με τον λιγότερο κόστος. Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες με τον ΟΑΗ να διευκρινίζει ότι όσον αφορά στα σκευάσματα παράλληλης εισαγωγής γίνονται προσπάθειες να βρεθεί ένας τρόπος ώστε ο φαρμακοποιός να αλλάζει τα προϊόντα μέσω του λογισμικού του ΓΕΣΥ.